η ανεργία είναι ασθένεια. Ξέρεις, θα έλεγα ότι σύμφωνα με την παραδοσιακή έτσι, ψυχαναλυτική θεωρία, θεωρούμε ότι η δουλειά μας βάζει πλησιέστερα προς την πραγματικότητα. Και όποιος πατάει γενικότερα στην πραγματικότητα, θα λέμε ότι έχει ένα κριτήριο τους ώστε να έχει ψυχική υγεία. Ένα από τα κριτήρια της ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, φαίνεται ότι η ανεργία χαρακτηρίζεται από το 1988, ήδη από το μακρινό 1988, σαν σημαντική επιδημιολογική καταστροφή. Σίγουρα, ένας άνεργος, Λευτέρη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χάσει μόνο τη δουλειά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει πολλές φορές τα ερίσματα ζωής, την ταυτότητα, έχει χάσει πολλές φορές τον εαυτό του ή ψάχνει να βρει το βηματισμό του και τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα και στις οικογενειακές σχέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχοσωματικά προβλήματα. Όπως είπες, ωστόσο, πολύ σωστά, μια άλλη παράμετρος αυτής της κατάστασης είναι γενικότερα η ανασφάλεια την οποία βιώνουν κάποιοι άνθρωποι σε σχέση με το κατά πόσον θα δουλέψουν ή όχι, πράγμα το οποίο το βιώνουν ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεδομένης της έκτακτης κατάστασης η οποία έχει ενσκύψει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δεδομένου του φόβου, δεδομένου του άγχους, δεδομένου έτσι, της ανασφάλειας αυτής που υπάρχει και η οποία πλανάται σε πάρα πολύ κόσμο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της συναισθηματολογίας, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, των ατόμων οι οποίοι παραμένουν άνεργοι, είναι και το κομμάτι της κατάθλιψης. Mm-hmm. Αναμφίβολα, νομίζω είναι μονόδρομος πλέον από ένα σημείο και έπειτα, όταν σε χαλεπούς καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, περάσαμε μια παρατεταμένη κρίση, περνάμε ήδη ύφεση. Η κατάθλιψη είναι ένα στοιχείο το οποίο εντοπίζεται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταφέρνουν τελικά να βρουν εργασιακό περιβάλλον. Ναι, ξέρεις, σύμφωνα με έρευνα, από τα 42 πιο ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας, η ανεργία φαίνεται ότι αποτελεί το νούμερο 8. Ωστόσο, έχει μια ιδιαιτερότητα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα δίχτυα της ανεργίας, μετά από περίπου 6 μήνες, αυτό το οποίο παθαίνουν είναι ότι πάβουν να σταματούν πλέον να ψάχνουν για δουλειά και μόνο ένα 20% παραμένει στο να ψάχνει δουλειά. Αυτό γίνεται γιατί ταυτίζονται ίσως με την ανυμπόρια, ταυτίζονται με την τοπάθεια, ταυτίζονται με τη χασούρα αυτή η οποία υπάρχει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα παρατούν. Άρα δηλαδή, λοιπόν από τα παρατούν ακριβώς από μόνοι τους, παρετούνται και παρατούν όλη την κατάσταση, δεν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, τους κάνει να βυθίζονται ακόμη περισσότερο σε ένα βούρκο που σαφώς δεν βοηθάει καθόλου την ψυχική και τη σωματική τους προφανώς υγεία. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές αυτή η παθητικότητα, η οποία και η ανασφάλεια, η οποία λέγαμε προηγουμένως, ειδικά όταν εμπλέκεται με κάποιες άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες στις νεότερες ηλικίες ή ακόμα και με τη χρήση του αλκοόλ ή και την κατάχρηση του αλκοόλ στις μεγαλύτερες ηλικίες, εγκυμονεί και άλλους κινδύνους. Προφανώς, εκτός από την ψυχολογία την οποία λέγαμε προηγουμένως, εγκυμονεί κινδύνους αυτοκτονικής, αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, πράγμα το οποίο πολύ συχνά το έχουμε δει, ειδικά σε ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνεργοι, μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνεργοι, αισθάνονται απόκληροι της κοινωνίας και οι οποίοι έχουν μπλεχτεί στα δίκτυα του αλκοόλ, για παράδειγμα, το οποίο το έχουμε δει πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Η συναισθηματική έτσι και ψυχολογική μετάπτωση, κατάπτωση του ανθρώπου ή του ανέργου, πιο συγκεκριμένα όπως συζητάμε τώρα, έχει να κάνει με το φύλο, δηλαδή διαφορετικά θα το αντιμετωπίσει ένας έφηβος, ένας άνδρας στα 25, ένας άλλος στα 45 με οικογένεια. Έχει είναι να και κάνει πιο εύκολο ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί τελικά σε μικρότερες ηλικίες ή σε μεγαλύτερες. Ναι, έχει να κάνει και με το φύλο, έχει να κάνει και με την ηλικία, έχει να κάνει ίσως και με το επίπεδο μόρφωσης. Θα λέγαμε ότι οι γυναίκες γενικώς αντιδρούν καλύτερα. Αντιδρούν καλύτερα γιατί ίσως έχουν πολλαπλούς ρόλους. Γιατί ίσως μπορούν και αντιμετωπίζουν καλύτερα την κατάσταση και ίσως δεν προσπαθούν να την πνίγουν μέσα σε ημίμετρα του στυλ χρήση ή κατάχρηση του αλκοόλ ή εξαρτησιογόνων ουσιών. Ίσως γιατί μέσα από αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους, μητέρα για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντικός ρόλος, μπορούν να εξισορροπούν το χάσιμο της εργασίας για παράδειγμα κάποια χρονική στιγμή. Άρα, τουλάχιστον στον ψυχικό τομέα, φαίνεται, ίσως επειδή είναι και πιο όριμες ως ένα σημείο, μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς την ηλικία, φαίνεται ότι οδυνηρότερη είναι η ανεργία στη μέση ηλικία, δηλαδή στις ηλικίες 45 με 55. Αυτές οι ηλικίες τη βιώνουν καλύτερα. Σαφώς καλύτερα τη βιώνουν οι ηλικίες ίσως οι νεότερες, δεδομένου του ότι υπάρχει ορίζοντα το ότι εγώ μπορώ να έχω χρόνια ούτως ώστε να μπορέσω να ψάξω εργασία από εκεί και πέρα και σαφώς χειρότερα το αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 55, ίσως γιατί έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη διαδικασία της εξόδου από το χώρο της εργασίας ήδη από τα τελευταία αυτά χρόνια. Και ίσως γιατί χρειάζονται πολύ λίγα χρόνια για τη συνταξιοδότηση ή έχουν βρει κάποιες άλλες, για παράδειγμα, ασχολίες, όπως για παράδειγμα οι ελιές στην Κρήτη. Έτσι που είναι και αυτό ένα ημίμετρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά με το επίπεδο εκπαίδευσης, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν καλύτερα την ανεργία σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Άρα, προφανώς υπάρχουν και επιπτώσεις στην οικογένεια. Σίγουρα υπάρχουν επιπτώσεις στην οικογένεια. Όταν πρόκειται για ένα πατέρα ή για μια μητέρα η οποία χάνει τη δουλειά της και τελικά αδυνατεί στο πέρασμα του χρόνου να βρει ένα εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να ζήσει, εκεί νομίζω τα προβλήματα φουντώνουν ακόμα περισσότερο, γιατί μπαίνει στη μέση και η σκέψη της ανικανότητας, ότι δεν είμαι ικανός τελικά να βρω δουλειά και να ζήσω τα παιδιά μου. Ακριβώς. Υπάρχουν αμφιθυμικές καταστάσεις, συγκρούσεις, απογοητεύσεις, ένα αίσθημα γενικότερα συντήρησης, αδυναμίας της συντήρησης. Ότι εγώ δεν μπορώ δηλαδή να συντηρήσω την οικογένειά μου, όπως έλεγες πολύ σωστά, Λευτέρη. Σίγουρα υπάρχει ευερεθιστότητα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στις οικογένειες των ανεργών παρατηρείται ένα μεγαλύτερο ποσοστό κακοποιητικών καταστάσεων. Όπως επίσης υπάρχουν σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Όπως επίσης υπάρχουν, για παράδειγμα, τάσεις φυγής ή ακόμα και διαζύγια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία, ή αν θέλεις, και η ανεργία βάλει το χέρι της, ούτως ώστε να υπάρχει μια αύξηση διαζυγίων μέσα στην κρίση, μέσα στην οικονομική κρίση την οποία περάσαμε. Δίκιο. Το οποίο το είδαμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι υπάρχει σταθερότητα στην πυρηνική οικογένεια. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και οι οποίοι παραμένουν ως άνεργοι πλέον νέοι μέσα στην οικογένεια μέχρι την ηλικία των 25, 30, 35 πολλές φορές ετών. Νούμερο ένα χαρακτηριστικό που έχει ζήσει για Ελλάδα και Ιταλία. Και με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα, βολεύεται ίσως όλη η οικογένεια μέσα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και η πιο φυσιολογική κατάσταση. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο ανακόπτεται ο δρόμος προς την ορίμαση και προς τον απογαλακτισμό του καθενός ουσιαστικά. Εγώ έχω συγκεντρώσει κάποιες φράσεις έτσι για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Υπήρξαν άτομα τα οποία προσπαθώντας να εκφράσουν αυτό που ζουν έλεγαν «Κλείνομαι στον εαυτό μου, δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, νιώθω ότι δεν ζω, έχω νεύρα, λιγότερη αυτοπεποίθηση, δεν έχω να προσφέρω. Άλλος, συγκρίνομαι με τους άλλους». Και λέω, γιατί οι άλλοι έχουν δουλειά και εγώ δεν έχω. Ακριβώς. Μήπως τελικά δεν αξίζω, μήπως μειονεκτός σε σχέση με τους άλλους. Ή έχω ενοχές ότι πήρα λάθος αποφάσεις και έκανα λάθος κινήσεις. Το έχω πάρει βαρέως και όσο περνάει ο καιρός αισθάνομαι μειονεκτικά που οι άλλοι γύρω μου δουλεύουν. Ή ακόμη και ο περίγυρός μου με βλέπει με ίκτο. Νιώθω στιγματισμένος. Ακριβώς. Όπως είδες λοιπόν, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοεικόνα, ενοχές από εκεί πέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν αξίζει. Είναι όλες αυτές καταστάσεις, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι είναι καταθλιπτικές καταστάσεις, αλλά φλερτάρουν με την κατάθλιψη ή αν το θέλεις διαφορετικά, επειδή η κατάθλιψη είναι μια πιο έννοια, πιο βαριά, πιο ουσιαστικά παθολογική έννοια, θα λέγαμε ότι είναι άνθρωποι τουλάχιστον οι οποίοι έχουν δυσθυμία, δηλαδή έχουν κακό συνέστημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν αισθάνονται καλά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν αυτή η κατάσταση, όπως λέγαμε προηγουμένως, κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, δυστυχώς παγιώνεται και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ψάχνουν δουλειά. Ασεδέ που υπάρχουν πολλές φορές και οι μη μέτρα που προσπαθώ να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, τη δυσλειτουργική, όπως για παράδειγμα εξαρτήσεις. Ξέρεις, υπάρχει μια παλιά έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία λέει το εξής, το ότι αύξηση της ανεργίας κατά 4% σημαίνει αύξηση των δολοφονιών και των αυτοκτονιών κατά 6%, δηλαδή έχουμε γενικότερα θυμό ο οποίος στρέφεται είτε προς εμάς τους ίδιους είτε προς τον άλλον, προς τον συνάνθρωπό μας, και έχουμε αύξηση της χρήσης και κατάχρησης προφανώς του αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών κατά 28%. Πράγμα το οποίο το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά, για παράδειγμα στην κρίση η οποία υπήρξε στη ρώσικη κρίση αλλά και στην ελληνική κρίση. Έτσι, κατά ψέματα. Βλέπουμε λοιπόν 4 ανεργία, 8 αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές ή ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές, 28% αύξηση στην χρήση, στην κατάχρηση του αλκοόλ ή των ψυχοτρόπων ουσιών. Άρα πηγή πολλών λοιπόν, κακών τελικά το κομμάτι της ανεργίας. Ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όλοι αναρωτιόνται τελικά γιατί δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις πάνω από αυτό το κομμάτι, όχι μόνο το κομμάτι της παιδείας. Μπορεί να σου δώσει η παιδεία εφόδια, σίγουρα, δεν αμφιβάλλω. Αλλά όταν βλέπεις ότι το κομμάτι της ανεργίας είναι και αυτό τελικά που μπορεί να αλλάξει προσωπικότητες, να αλλάξει ψυχολογίες και ακριβώς, να σου επιφέρει εγκληματικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Νομίζω θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα στόχευση. Ή αντίστοιχα, ακριβώς όπως είπες πολύ σωστά, Λευτέρη, να προασπίσει την ψυχική υγεία. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο μπορεί να προασπίσει την ψυχική υγεία του πληθυσμού από εκεί και πέρα. Φάσεις στο κομμάτι της ανεργίας υπάρχουν. Πώς το περνάει κάποιος. Ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση της αισιοδοξίας. Η πρώτη φάση στη φάση στην οποία, ίσως αν το θέλεις, κάποιος φεύγει από τη δουλειά του. Οπότε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αρχίζει και αισθάνεται ίσως και χαρούμενος και ευχάριστα το ότι έφυγε. Ίσως είχε πέσει και θέμα bullying στη δουλειά του την ίδια ή mobbing, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, στη δουλειά του την ίδια.
Από εκεί και πέρα, η οικογένεια στη συγκεκριμένη φάση μάλλον παρουσιάζεται υποστηρικτική, δεν παρουσιάζεται στο να κατακεραυνώνει το συγκεκριμένο πρόσωπο, το συγκεκριμένο άνθρωπο. Το επόμενο, ωστόσο, είναι η φάση που θα λέγαμε είναι η φάση της αναμονής, η φάση της απαισιοδοξίας που έχει αρχίσει, όπου στη συγκεκριμένη κατάσταση νομίζω ότι τα προβλήματα έχουν αρχίσει να τρέχουν, ο άνθρωπος αισθάνεται άσχημα, τα έξοδα έχουν αρχίσει να τα περιορίζουμε δραστικά, η οικογένεια πάβει να δίνει αυτήν την περίοδο χάριτος, οπότε λοιπόν αρχίζουν τα προβλήματα γενικώς και μέσα στην οικογένεια και σε επίπεδο πλέον προσωπικό. Και η τρίτη φάση είναι η φάση της απελπισίας, η οποία. Στην οποία το άτομο, όπως λέγαμε πολύ συχνά, αν δεν φλερτάρει με την κατάθλιψη, βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη, δύστημη, πρακτικά άσχημη κατάσταση. Αισθάνεται δύσκολα, έχει κλειστεί στον εαυτό του πολλές φορές και ίσως δεν ψάχνει για δουλειά, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα αυτό που λέγαμε, ότι μόνο ένα 20% αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση, μόνο ψάχνουν για δουλειά. Τώρα, βέβαια, όσοι μας κοιτούν μέσω του τηλεοπτικού δέκτη, θα αναρωτιούνται, καλό να τα κωδικοποιούμε. Όλες τις παρενέργειες εντός εισαγωγικών της ανεργίας, αλλά υπάρχουν εκείνες οι προτροπές, οι συμβουλές, γιατί σίγουρα θα μου πεις δεν είναι μόνο το κομμάτι να βρω δουλειά στον άνθρωπο ο οποίος, ένα εργασιακό περιβάλλον στον άνθρωπο ο οποίος πολύ καιρό τη χάνει αυτής της αβεβαιότητας, ψάχνοντας βεβαίως για να βρει το επόμενο του πόστο σε ένα γραφείο ή οπουδήποτε αλλού. Τι θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε τους ανθρώπους αυτούς, έτσι ώστε τουλάχιστον να νιώσουν λίγο, να καταπραϊνθούν, ας πούμε, περισσότερο, μέχρι ώστε βρεθεί εκείνη η θέση που θα τους κάνει βεβαίως να αλλάξουν ριζικά ψυχολογία. Ξέρεις, αν και ψυχολόγος, πιστεύω ότι μπορούμε να οργανώσουμε πολύ καλύτερα ή πολύ πιο εύκολα. Πώς αντιμετωπίζεις αυτά τα περιστατικά? Ναι, θα έλεγα ότι σαν συμβουλές αυτοβοήθειας ως ένα σημείο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σαν ψυχολόγος ίσως. Θεωρώ ότι πιο εύκολα μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας παρά να οργανώσουμε το συναίσθημά μας. Είναι λίγο πιο δύσκολα κάποια πράγματα ώστε να οργανωθούν στο συναίσθημά μας. Άρα λοιπόν, αν κάποιος καταφέρει να οργανώσει τη ζωή του, ίσως έχοντας ένα πλάνο δράσης, μια καθημερινότητα, στην οποία καθημερινότητα περιλαμβάνει το ότι εγώ ψάχνω έστω για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια-δύο ώρες για παράδειγμα την ημέρα από εκεί και πέρα, αγγελίες, προκηρύξεις, αυτό δημιουργεί την αίσθηση του ότι είμαστε ενεργοί. Άρα λοιπόν, εγώ βρίσκομαι μέσα στο παιχνίδι και ίσως κάποια στιγμή μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, μπορέσω να βρω μια δουλειά έστω και χαμηλότερων προσδοκιών σε σχέση με τη δουλειά την οποία είχα μέχρι τώρα. Το επόμενο είναι ότι κρατάω κάποιες δραστηριότητες αναψυχής ή, αν το θέλεις, διαφορετικά κάποια χόμπι, τα οποία ίσως με κρατούν ενεργό και με κάνουν και αισθάνομαι ζωντανό και δυνατό, ίσως ως ένα σημείο στην κοινωνία. Το επόμενο ίσως έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου. Η διαχείριση του χρόνου το ζήσαμε όλοι, αν το θέλεις, στην καραντίνα, που πολλοί περάσαμε σε αναγκαστική ανεργία, ίσως τη τάξη του ενός μηνός. Υπήρχε πολλής χρόνος, από εκεί και πέρα οι περισσότεροι ίσως, όπως λέγαμε και διαδικτυακά όταν κάναμε τις συνεντεύξεις ουσιαστικά, όταν κάναμε τη συγκεκριμένη στήλη, ότι πολλοί κλείστηκαν στον εαυτό τους, ότι πολλοί άλλαξαν το ωράριο του ύπνου τους και ότι πολλοί πέρασαν σε μια παθητικότητα από εκεί και πέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν και στη φάση της ανεργίας, που μπορούμε να πούμε ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό που πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος, ας πούμε, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έστω και αν τότε ξέραμε τουλάχιστον ότι είναι μικρή η χρονική στιγμή, μικρή η συγκεκριμένη περίοδος που είχαμε, και στη φάση της ανεργίας, καλύτερα λοιπόν κάποιος να μπορέσει να διαχειριστεί ίσως καλύτερα το χρόνο του. Μάλιστα. Και αν το θέλεις, να κρατήσει μια καθημερινή ρουτίνα, η οποία ρουτίνα θα τον κάνει να είναι ζωντανός, να είναι συνεπής και να διαχειρίζεται τη ζωή του, η οποία, αν το θέλεις, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε αδόμητη, έγινε ασαφής και ίσως και απροσδιόριστη ως ένα σημείο, με πολλά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει από εδώ και πέρα το πώς θα τα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχαριστήσω θερμά. Την επόμενη εβδομάδα με ένα νεότερο θέμα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Εδώ είμαστε βεβαίως σε συνεννόηση και με τον Νίκο Παπανικολάου να ανοίγουμε κάθε φορά μια διαφορετική ατζέντα που αφορά βεβαίως τις ψυχολογικές επιπτώσεις από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Δεν είναι και λίγοι οι παράγοντες οι οποίοι μας περιτριγυρίζουν, έτσι δεν είναι, Νίκο? Σίγουρα είναι πολλοί οι παράγοντες. Και πρέπει να φροντίσουμε τόσο για την υγεία μας, ένα κρίσιμο υγειονομικά σημείο, αλλά και για την ψυχολογία μας. Να είσαι καλά. Για την ψυχική μας υγεία, βέβαια. Να είσαι καλά.